σπέλματα μαζί, στο άνοιγμα της λεκάνης ή όσοι έχετε θέμα με τη μέση σας, στο άνοιγμα του στρώματός σας. Ουρά της λεκάνης προς τις φτέρνες. Νιώστε την αμακρύνη προς τις φτέρνες. Χαλαρή η γλουτή. Τα κοκαλάκια της λεκάνης ψηλά, καλά ενεργοποιημένο, κοιλιά και τα πλευρά κλειστά και να νιώσετε ένα μικρό κενό στην περιοχή του ομφαλού. Κεφάλι παράλληλο με το πάτωμα. Αφιένας σε ευθυγράμμιση με τη σπονδυλική σας στήλη. Παλάμες πύχης και βραχίωνας πιέζουν καλά προς τον κορμό. Εισπνέω. Νιώθω την ενέργεια από τα δάχτυλα του χεριού μου προς τις φτέρνες να μακραίνουν και να με ανασηκώνουν προς τα πάνω οι ραχιέοι. Δεν χαλάω τη θέση του αφιένα. Το πηγούνι παράλληλο με το στέρνο. Το βλέμμα κοιτάζει το πάτωμα. Εκπνέοντας, κατεβαίνω προς τα κάτω ενώ τα χέρια συνεχίζουν να μακραίνουν πίσω προς τις φτέρνες όμοια ανοιχτή πίσω και κάτω. Η κοιλιά ποτέ δεν χαλαρώνει. Εισπνέω και νιώθω πρώτα την ενέργεια από το πιελικό και τους κοιλιακούς. Και τα χέρια βοηθάνε στο να μακραίνουν προς τα πίσω καθώς πιέζω προς τον κορμό. Δεν χρειάζεται να ανεβείτε ψηλά σε αυτήν την άσκηση. Άρα αυτοί που με ανεβάζουν είναι οι κοιλιακοί και οι ραχιέοι. Δεν ανεβαίνω ποτέ από τη μέση. Και τώρα θα μιλήσουμε για τα κάτω άκρα, τα πόδια. Πέλματα πιέζουν προς τη γη και νιώθω το μήν πάνω από το γόνατο τον τετρακέφαλο καλά ενεργοποιημένο, σαν να νιώθω τα γόνατα μου να ανασηκώνονται από τη γη, ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη κίνηση σε όλο μου το σώμα. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παλάμες, να πιέζουν δηλαδή προς το πάτωμα και να σας βοηθούν λίγο στο ανασήκωμα του κορμού. Όμοια ανοιχτή ουρά προς τις φτέρνες. Εδώ ισχύουν πάλι οι ίδιοι κανόνες με την άσκηση ραχιών που έχω δείξει με τα χέρια που βρίσκονται στο πλάι του κορμού. Στην τρίτη παραλλαγή των χεριών, εδώ βοηθάει σε όσους έχουν θέμα με τον αφιένα. Οι μύες στο αφιένα και οι μύες στις πλάτες συνδέονται. Άρα, θα τοποθετήσετε τη μία παλάμη πάνω από την άλλη και θα ακουμπήσετε το μέτωπό σας πάνω στις παλάμες. Εισπνέω και ανεβάζω το κεφάλι παράλληλο με το πάτωμα προς τα πάνω. Ο αφιένας έρχεται σε ευθυγράμμιση με τη σπονδυλική μου στήλη, το βλέμμα κοιτάζει το πάτωμα και το πηγούνι είναι παράλληλο με το στέρνο. Μπορεί ο κορμός να μην ανεβαίνει ψηλά από στις δύο προηγούμενες θέσεις στο χεριό, αλλά οι ραχιέοι πάλι δουλεύουν με μικρότερο εύρος κίνησης. Άσκηση εξισορρόπησης μετά από ραχιέους είναι το μάζεμα του κορμού προς τα μέσα και το άνοιγμα του θώρακα προς τα έξω και πάνω, χωρίς πάλι εδώ αφιένας να χαλάει ή να καθίσετε πίσω στις φτέρνες. Και σας ευχαριστώ πολύ.